Ακούσαμε σχεδόν όλα τα τραγούδια για το φεγγάρι να μιλούν για το φως του. Ο άνθρωπος υμνεί το φως του φεγγαριού σαν θεϊκό δημιούργημα της φύσης και αυτό που θέλει και αποζητά είναι το φως του. Φέγγε μου φεγγαράκι μου, φώτα το φεγγαράκι μου, φέξε μου φεγγαράκι μου, φέγγε και χαμήλωνε. Ο άνθρωπος στο φως του ήλιου θέλει και το φως του φεγγαριού. Θέλει τον ήλιο και το φεγγάρι ως ένα φυσικό ζεύγος συνεχούς παραγωγής φωτός. Δεν λατρεύει τη νύχτα, ούτε το φεγγάρι ως χαρακτηριστικό σύμβολο σκότους. Θέλει τον ήλιο ως κύρια πηγή φωτός και το φεγγάρι ως γεννήτριά του για μία ώρα ανάγκης, όταν δηλαδή ο ήλιος απουσιάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν θεωρεί ξεχωριστά μεγέθη και έννοιες τη νύχτα και τη μέρα, τον ήλιο και το φεγγάρι, το φως και το σκοτάδι. Αντιλαμβάνεται το φως ως μία δύναμη και έννοια. Είτε εκπέμπεται από τον ήλιο, είτε από το φεγγάρι. Και η απουσία του φωτός αποτελεί σκοτάδι. Αυτή η αντίληψη μας παραπέμπει στην κοσμοθεωρία του προσοκρατικού φιλόσοφου του Παρμενίδη, ο οποίος πίστευε ότι το σύμπαν είναι ένας σύνθετος κόσμος, πλούσιος, όπως και ο άνθρωπος, όπως και εμείς. Και εν τέλει εμείς οι άνθρωποι, ο άνθρωπος δηλαδή, είναι ένα με το σύμπαν. Είναι η γνωστή ρίση «εν το παν». Μια τέτοια... Μία τέτοια άποψη θα προσπαθήσουμε να σας καταθέσουμε και εμείς στη μουσική σήμερα. Παίρνουμε μία μελωδία που είναι γνωστή ως καμάρες, γαμήλια μελωδία από τη Δωδεκάνησο, την οποία θα σας την παρουσιάσουμε στην αρχή στην δυτικότροπη εκδοχή, αμέσως μετά στην παραδοσιακή, και μετά θα δείτε πώς ο Γιάννης Κωνσταντινίδης πάνω στην ίδια μελωδία παρέδωσε μία πολύ γνωστή και παγκόσμια επιτυχία. Ξαναπέρνα και πάλε ξαναπέρνα και σήμερα γα, σήμερα γα, σήμερα γάμος γίνεται. Σήμερο, σήμερο, σήμερο πανηγύρι, σήμερο, σήμερο, σήμερο σήμερο Παναήρηση.
σου πω ερηνή και η Παναγιά με κρυφή.